να φωνάξουμε καταρχήν τις δύο ομάδες που είναι και έξω και μπορείτε να τις γνωρίσετε, να μας πούνε λίγα λόγια για τη δράση τους, ξεκινώντας πρώτα από τη Centaur Racing Team. Οι εκπρόσωποι τους να έρθουν να μας πούνε λίγα λόγια. Φαντάζομαι, καθότι είναι τοπική προσπάθεια, περισσότερο από αυτούς τους γνωρίζετε ήδη, αλλά καθότι είμαστε εδώ πέρα, είναι μια καλή ευκαιρία να σας απευθύνουν το λόγο. Γεια σας. Ονομάζομαι Αθανασιάδης Γιάννης. Εγώ ονομάζομαι Κώστας Μπακύρης. Ονομάζομαι Κώστας Μπακύρης. Εγώ είμαι μέλος του High Voltage της υποομάδας του Κεντάβρου. Ο Γιάννης είναι ο υπεύθυνος της υποομάδας. Καταρχάς ακουγόμαστε. Υπάρχει κάποιο θέμα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε. Εδώ είναι ένα μικρό βίντεο από την κατασκευαστική περίοδο του αυτοκινήτου που βλέπετε έξω και κάποια πλάνα από τους διαγωνισμούς. Και μετά το βιντεάκι. Ας πούμε λίγο για το ποιοι είμαστε. Είμαστε μια φοιτητική ομάδα προπτυχιακών. Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε πλήρως λειτουργικά μονοθέσια τύπου φόρμουλα, με τα οποία πηγαίνουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς τύπου Formula Student, όπου διαγωνιζόμαστε με άλλα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι, γενικά ο Formula Student είναι ένας θεσμός παγκόσμιος. Υπάρχουν διαγωνισμοί κάθε καλοκαίρι. Είναι ο πιο διακεκριμένος διαγωνισμός μηχανολογίας. Συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, τα οποία το καθένα μελετάει και κατασκευάζει ένα μονοθέσιο και διαγωνίζονται όλα μαζί σε διάφορα αγωνίσματα, στατικά και δυναμικά. Τώρα, γιατί το Formula Student είναι τόσο σημαντικό για εμάς? Όπως είπαμε, είναι από τους πιο μεγάλους διαγωνισμούς engineering του πλανήτη, που αναφορά φυσικά πανεπιστήμια. Προετοιμάζει τους φοιτητές να μεταβούν από το πανεπιστήμιο στον εργασιακό χώρο και να βρουν και πιο εύκολα δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και όχι μόνο, και σε αντίστοιχες εταιρείες που παρουσίασαν πριν από εμάς. Πέρα από όλα αυτά, πέρα από το practical engineering που μαθαίνουμε, αποκτάμε και κάποια soft skills,
όπως είναι η διαχείριση ενός project, management γενικότερα και η ομαδικότητα που πρέπει να έχουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, ως προς τη δομή της ομάδας μας, χωριζόμαστε σε 8 υποομάδες. Η κύρια κατηγοριοποίηση που έχουμε είναι ως προς το αντικείμενο που σπουδάζει το κάθε μέλος. Δηλαδή, έχουμε τις υποομάδες που ασχολούνται με τα ηλεκτρικά. Επομένως, θέλουμε άτομα ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Αυτές οι υποομάδες είναι τα ηλεκτρικά χαμηλής τάσης που ασχολούνται με καλωδίωση αυτοκινήτου, με ενσωματωμένα συστήματα, σχεδιασμό πλακετών και προγραμματισμό των ενσωματωμένων. Το high voltage, δηλαδή τα συστήματα υψηλής τάσης, τα ηλεκτρονικά υψηλής τάσης, που ασχολούνται με τον κινητήρα, την μπαταρία υψηλής τάσης, τη λογική ελέγχου και τον ελεγκτή του κινητήρα. Και τέλος έχουμε το driverless, που είναι μια υπομάδα που αναπτύσσει αλγορίθμους με σκοπό το αυτοκίνητο να μπορεί να οδηγήσει και να πλοηγηθεί σε μια πίστα που μαθαίνουμε εκείνη τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε την πίστα, όταν χρησιμοποιούμε συστήματα AI, για να οδηγήσει χωρίς τον οδηγό, εξού και driverless. Μετά το mechanical χωρίζεται σε 4 υποομάδες. Πρώτη είναι η ανάρτηση και η δυναμική του αυτοκινήτου. Στην ανάρτηση οι φοιτητές μελετούν το σύστημα πέδησης, το steering του αυτοκινήτου, καθώς και το σύστημα απόσβεσης και τη δυναμική, γενικά τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Μετά υπάρχουν οι υποομάδες των σύνθετων υλικών. Στα σύνθετα υλικά, τα παιδιά, ο κύριος στόχος τους είναι να κατασκευάσουν το σασί και το αεροδυναμικό πακέτο του αυτοκινήτου. Όλα αυτά που σας είπα είναι κομμάτια carbon. Μετά, στην υποομάδα του μηχανολογικού σχεδιασμού, ο κύριος στόχος τους είναι να σχεδιάσουν και να τεστάρουν όλα τα structural κομμάτια του αυτοκινήτου, δηλαδή τα structural κομμάτια της ανάρτησης, της μετάδοσης της κίνησης και του σασί. Και τέλος, στην υποομάδα της αεροδυναμικής, σκοπός είναι η μελέτη ενός άριστου αεροδυναμικού πακέτου, έτσι ώστε να πετυχαίνετε το μέγιστο downforce με το λιγότερο drag. Κλείνοντας, να αναφέρουμε και την υπόμαδα του promotion, που έχει σκοπό, καταρχάς, να κάνει promote την ομάδα στα διάφορα media που υπάρχουν, για να είμαστε... Και πέρα από αυτό είναι και η έβρεση χορηγών, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το σχεδιασμό των χορηγικών πακέτων και για τα διάφορα event που πηγαίνουμε, όπως είναι και αυτό ακριβώς, που μας έχουν βοηθήσει με την παρουσίαση. Επίσης, να αναφέρω εδώ πέρα ότι η βασική κατηγοριοποίηση που είπαμε, που είναι σχετική με το τι σπουδάζει ο καθένας, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μπορεί κάποιος μηχανολόγος να βοηθήσει σε κάποια ηλεκτρονικά ή στο promotion και το ανάποδο εννοείται. Τώρα, ας πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία μας. Ιδρυθήκαμε το 2009. Από τότε έχουμε κατασκευάσει 10 μονοθέσια, με το τελευταίο να είναι ο Πύριος Σαρ, το μονοθέσιο που υπάρχει στο δεξί σας χέρι βγαίνοντας από το αμφιθέατρο. Φέτος γιορτάσαμε τα 15 χρόνια λειτουργίας και κάθε χρόνο κατασκευάζουμε ένα νέο μονοθέσιο και σχεδιάζουμε το μονοθέσιο που θα κατασκευαστεί την επόμενη χρονιά. Φέτος το καλοκαίρι η χρονιά ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η ομάδα συμμετείχε σε 3 διαγωνισμούς σε Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Γενικά, οι πίστες των διαγωνισμών είναι αναγνωρισμένες. Ας πούμε, στην Αυστρία, όπως μπορείτε να δείτε, πήγαμε στο Red Bull Ring και τρέξαμε με το αυτοκίνητο εκεί πέρα. Το 2024 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά που έχει δει η ομάδα μας. Μπορείτε να δείτε κάποιες από τις διακρίσεις που έχουμε. Βλέπουμε αρκετές πρώτες θέσεις, αρκετές δεύτερες θέσεις και αρκετές τρίτες. Γενικά είχαμε γύρω στις 17 διακρίσεις και είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι το ρεκόρ μας φέτος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στο διαγωνισμό της Τσεχίας το αυτοκίνητό μας ήταν
Έκανε τον τρίτο πιο γρήγορο χρόνο ανάμεσα σε όλα τα αυτοκίνητα και ηλεκτροκίνητα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και δείχνει το πόσο καλά δουλεύουμε και το πόσο καλό είναι αυτό το αυτοκίνητο που έχετε έξω. Ωραία, και αφού είπαμε κάποια πράγματα για την ομάδα μας, ας πούμε τι μπορούν να πετύχουν τα μέλη μας σε προσωπικό επίπεδο. Όπως αναφέραμε και πριν, μπορεί να διευρύνει επαγγελματικούς ορίζοντες για κάποιες εταιρείες, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και όχι μόνο, εταιρείες που ασχολούνται με ενσωματωμένα συστήματα, με προγραμματισμό, με τι άλλο θα μπορούσε. Τέλος πάντων, μπορούν αυτές οι εταιρείες να θεωρήσουν σαν κάποιο είδους πρακτική το να συμμετέχει σε τέτοιου είδους φοιτητικές ομάδες. Και από παλιότερα μέλη της ομάδας έχουμε δει να απορροφούνται μέλη μας στη McLaren, στην Red Bull και σε άλλες που μπορείτε να δείτε και στην παρουσίαση. Αυτά θέλαμε να σας πούμε. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές είναι εδώ, μπορούν να μας ψάξουν στα διάφορα social media που έχει η ομάδα μας. Και αν σκανάρετε το QR, μπορείτε να δείτε τη φόρμα μας για το recruitment. Να πω επίσης ότι για όσους έχουν κάνει αίτηση στην ομάδα και όχι μόνο, αύριο, εδώ πέρα στο Αμφιθέατρο 2, θα γίνουν τα workshops. Τα workshops είναι ανοιχτά σε όλους και είναι η παρουσίαση όλων των υποομάδων και των project της κάθε υποομάδας. Μπορείτε να έρθετε γενικά, ακόμα και αν δεν έχετε κάνει αίτηση, να δείτε αν σας ενδιαφέρει κάτι πιο συγκεκριμένα. Ωραία, θερμό χειροκρότημα για την ομάδα. Συγχαρητήρια και από εμάς για την προσπάθεια. Και όπως έχουμε πει, αν μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, βεβαίως. Και να ετοιμάζεται η επόμενη ομάδα. Ναι. Έχω μία ερώτηση και ένα σχόλιο. Η ερώτηση είναι λίγο προβοκατόρικη. Τι σας εμπνέει, τι σας κάνει inspire να ασχολείστε με αυτό το εγχείρημα και να βάζετε το ελεύθερο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου σας σε αυτό σε σχέση με το να κάνετε κάτι άλλο, ας πούμε, να πίνετε καφέ ή οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει, τι σας δίνει το drive αυτό? Φαντάζομαι για τον καθένα το που βρίσκει το πάθος είναι διαφορετικό, οπότε θα ήταν λίγο γενικό να το αφήσω έτσι. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι το πάθος μου, αυτό το κομμάτι που ασχολούμαι, δηλαδή στα ηλεκτρονικά που βρίσκομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που ακόμα και να μην ήμουνα στο Γένταυρο, πολύ πιθανώς τον ελεύθερο μου χρόνο να έκανα κάτι αντίστοιχο σαν project. Για πολλούς, μόνο και μόνο το ότι είναι φόρμουλα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι λάτρης της φόρμουλα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Γενικά, μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν είναι κάτι που κάνουμε από αγκαρία, είναι το χόμπι μας. Σε πολλούς, όπως είπε και ο Γιάννης, αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και τον παρακολουθούν. Αλλά και γενικά υπάρχουν και άτομα που απλά τους αρέσει το επάγγελμα του μηχανικού και θέλουν να δουν πώς είναι πραγματικά, όχι μόνο το θεωρητικό επίπεδο που μαθαίνουμε στη σχολή, αλλά και το πιο πρακτικό. Ωραία, ευχαριστώ. Και το σχόλιο είναι και προς τα παιδιά, αλλά και προς τους φοιτητές. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να σας δώσω συγχαρητήρια προσωπικά για αυτό που κάνετε. Στην εταιρεία, στη δικιά μας, δουλεύει ένα άτομο από την αντίστοιχη ομάδα της φόρμουλα του Αποθού και έχω τύχει να γνωρίσω και τα παιδιά. Γενικά, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν κάνετε join αυτές τις ομάδες, δεν θα αποκτήσετε μόνο τα hard skills που αναφέρατε, αλλά θα αποκτήσετε soft skills, όλα αυτά που ζητάνε οι εταιρείες. Skills project management, skills leadership, όλα αυτά τα skills που χρειάζονται εκεί έξω. Mm-hmm. Οπότε, εγώ σίγουρα το συνιστώ να κάνετε join σε αυτές τις ομάδες της τύπου φόρμουλα εθελοντικές. Και πάλι συγχαρητήρια από μένα. Ωραία, ένα χειροκρότημα ακόμα για το κλείσιμο. Ωραία, και ολοκληρώνουμε το session. Φεύγουμε από τον Κένταυρο και πάμε στον Ερμή. Για να μας παρουσιάσουν
τα παιδιά εδώ τι κάνουν ακριβώς. Από πού μπορούμε να αλλάζουμε. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο ρομποτικό εξοσκελετό στην Ελλάδα. Είναι ένα εγχείρημα από φοιτητές. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κιόλας και το συνέδριο που μας δίνει το βήμα να το κάνουμε. Ο ρομποτικός εξοσκελετός είναι ένα σύστημα που δίνει κίνηση σε άτομα με παραπληγία και γενικότερα κινητικά προβλήματα, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους και να τους επαναφέρει στην κινητικότητα. Είναι ο εξοσκελετός μας ονομάζεται Hermes Exo. Είναι απόρρια που συνδυάζει ουσιαστικά συνδυάζει τη τεχνολογία μαζί με την ιατρική. Προέκυψε έπειτα από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον εξοσκελετό. Κύριο έναυσμα ήταν τα υψηλά ποσοστά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα από την Ελστάτ προκύπτει ότι πάνω από 100.000 συμπολίτες μας που έχουν γενικότερες αναπηρίες εμφανίζουν κινητικά προβλήματα. Επομένως, εμείς με τη χρήση του ρομποτικού εξοσκελετού θα θέλαμε να βελτιώσουμε όσο γίνεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής τους και να τους δώσουμε κίνηση. Ο χρήστης επωφελείται πάρα πολλά ωφέλη. Όπως βλέπετε, όλα κυμαίνονται στο κομμάτι της υγείας, όπως για το δέρμα, το αναπνευστικό, το ροπητικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, το μυϊκό σύστημα, καθώς ενδυναμώνει τους μυς, καθώς υπάρχει κινητικότητα, στο κομμάτι της αποκατάστασης και στη γενικότερη φυσική κατάσταση. Και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία είναι ότι αποκτούν αίσθημα αυτονομίας, υλοποιώντας βασικές κινήσεις μέσα στην καθημερινότητά τους. Ένας ρομποτικός εξοσκελετός θα πρέπει να έχει ορισμένα κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα είναι η ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να έχει το σύστημά μας μεγάλη ασφάλεια σε πολλά επίπεδα, να είναι ανθεκτικός, να μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα σωματότυπα, να είναι άνετος στη χρήση, να έχει αυτονομία και να μπορεί ο χρήστης να χειρίζεται με ευκολία τι κινήσεις θέλει να κάνει, να έχει μειωμένο βάρος και όσο γίνεται να έχει και μειωμένο κόστος προκειμένου να είναι προσιτός προς την αγορά. Η ομάδα μας ξεκίνησε από το 2018 από Έλληνες φοιτητές, μια καθαρά φοιτητική πρωτοβουλία, από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, αποτελώντας την πρώτη ομάδα που εμπρόκειτο να υλοποιήσει έναν ρομποτικό εξοσκελετό. Με επιτυχία λοιπόν ξεκίνησε, ολοκλήρωσε την εγγραφή της στον διαγωνισμό Cybathlon, ένας διεθνής διαγωνισμός που πρακτικά περιέχει και άλλα αγωνίσματα γύρω από το κομμάτι της ρομποτικής για ιατρικές εφαρμογές, όπως πρόσθετα μέλη ή Robotic Vision και άλλα. Παρ' όλα αυτά, λόγω της πανδημίας δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή και στη συνέχεια υπήρξε ανασύσταση της ομάδας από εξ ολοκλήρου μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του Τμήματος των Ελαιτολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, προκειμένου να υλοποιήσει ένα νέο εξοσκελετό με περισσότερες δυνατότητες, εναρμονισμένο στους κανονισμούς του διαγωνισμού πάντοτε. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε ορισμένα χαρακτηριστικά εξ αρχής, προτού υλοποιήσουμε τον εξοσκελετό. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα σωματότυπα, να έχει εργονομικό σχεδιασμό, να είναι ασφαλής, να είναι ανθεκτικός, να είναι φιλικός προς το χρήστη, να διαθέτει 8 βαθμούς ελευθερίας. Οι βαθμοί ελευθερίας είναι πρακτικά οι αρθρώσεις. Εμείς προσπαθούμε να προσομοιώσουμε τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος με τη χρήση ηλεκτροκινητήρων. Έτσι λοιπόν διαθέτουμε 8 ηλεκτροκινητήρες, περιστροφικούς και γραμμικούς. Δυναμικό βήμα με τη χρήση depth cameras, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει μια χαρτογράφηση του χώρου και να αναγνωρίζει αντικείμενα, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις. Και όσο το δυνατόν να είναι πιο ελαφρύς, έτσι ώστε να γίνονται με περισσότερη ευκολία όλες οι κινήσεις. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε το 3D CAD model πριν λίγο καιρό. Στη συνέχεια θα το δείτε και ολοκληρωμένο όπως το έχουμε υλοποιήσει. Η ομάδα μας
Πριν λίγους μήνες έγινε δεχτή στο διαγωνισμό μέσω της εγγραφής. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε και το κομμάτι των ελέγχων, τόσο σε κομμάτι ιατρικό όσο και τεχνολογικό. Χθες συγκεκριμένα κιόλας καταφέραμε να εγκριθεί και τελευταία. Επομένως, είμαστε έτοιμοι στο να ταξιδεύουμε στη Ζυρίχη και να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Εδώ πέρα βλέπετε κιόλας αποσπάσματα φωτογραφίες από το διαγωνισμό, όπου είναι η ομάδα μας. Και επίσης βλέπετε και την πίστα που θα διαγωνιστούμε. Αποτελείται από 10 αγωνίσματα που βασίζονται σε καθημερινές συνθήκες, όπως δηλαδή να μεταφέρει κάποια αντικείμενα, ανάβαση κατάβαση σκαλοπατιού, το να καθίσει σε παγκάκια, να περπατήσει σε κεκλειμένο επίπεδο και διάφορα άλλα. Το timeline που ακολουθήσαμε είναι ότι αυτός ο ρομποτικός εξοσκελετός που θα δείτε στη συνέχεια αναπτύχθηκε και ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2023, όπου τέθηκε η ιδέα και οι βάσεις. Στη συνέχεια έγινε ο προγραμματισμός και στη συνέχεια υλοποιήσαμε το prototype design. Και έκτοτε ασχολούμαστε καθαρά με την ανάπτυξη του ρομποτικού μας εξοσκελετού. Το καλοκαίρι ήταν η περίοδος των δοκιμών και το να μπορέσουμε να προσθέσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημά μας μέσω του calibration και μέσω της χρήσης με το ρομποτικό εξοσκελετό και τον άνθρωπο που ονομάζεται πιλότος από το διαγωνισμό, έχει κάκος του νοτιού μυελού, με κύριο μας στόχο τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό Cybathlon. Συνέχεια θα σας παρουσιάσει ο Γιάννης κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τον εξοσκελετό. Γεια σας. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από το backpack, όπως το λέμε εμείς, γιατί βρίσκεται στη πλάτη του ανθρώπου, όπου υπάρχουν όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά στοιχεία του εξοσκελετού, εκτός από τους controllers, τον motor. Εδώ πέρα υπάρχουν και εξαρτήματα ισχύως και εξαρτήματα ελέγχου. Και όπως βλέπετε, είναι μια δουλειά η οποία μοιάζει με πρωτότυπο και μοιάζει, λες και είναι δουλειά που έγινε πριν 60 χρόνια, αλλά το ότι το κάναμε από την αρχή και τα συνδέαμε όλα μόνοι μας και μαθαίναμε και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και εννοείται είναι ασφαλές και αξιόπιστο, παρόλο που μοιάζει έτσι. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Ύστερα εδώ είναι το mechanical structure, τα μηχανολογικά του εξοσκελετού. Όπως βλέπετε, η κατασκευή είναι πολύ στιβαρή, ώστε να είναι και ασφαλής και να μπορεί να δεχτεί όλες τις δυνάμεις οι οποίες ασκούνται κατά τη διάρκεια της κίνησης, γιατί αν σπάσει κάτι από τα μεταλλικά κομμάτια ενώ είναι πάνω ο άνθρωπος, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα. Και εκτός από τα μηχανολογικά, φαίνονται κιόλας και τα μοτέρ, εδώ. Και οι controllers των motor. Και τα motorικοί controllers έχουν πολύ δύναμη και πάρα πολύ ακρίβεια στην κίνηση, γιατί ένα τέτοιο σύστημα, αν δεν έχει ακρίβεια, δεν θα μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο, θα πέσει. Οπότε ήμασταν αρκετά προσεκτικοί σε αυτό. Εδώ πέρα φαίνεται μια κίνηση του εξοσκελετού. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει πολύ καλός συγχρονισμός και έλεγχος, και αυτό συμβαίνει μέσω ενός προσεκτικού κώδικα, ενός κώδικα που γράφτηκε με πολύ προσοχή, ώστε η κίνηση να μπορεί να συμβαίνει και να προσωμιώνει την ανθρώπινη την κίνηση. Εδώ πέρα βλέπετε τον σκελετό μαζί με τον άνθρωπο πάνω, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, δηλαδή το πώς θα δεθεί ο άνθρωπος, πώς θα αλληλεπιδράει, γιατί πρέπει να εναρμονίζεται τα θέρω του ανθρώπου με τα θέρω του εξοσκελετού. Οπότε αυτό ήταν ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι. Και εδώ βλέπετε που κάνει κάποιες κινήσεις. Εννοείται όλα είναι ακόμα σε εργαστηριακό στάδιο, οπότε δεν θα δείτε κάποια τέτοια κίνηση στο πάρκο, αλλά στο εργαστήριο μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Και εδώ παίρνει το QR code που μπορεί να βρείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εννοείται αν κάποιος είναι προπτυχιακός φοιτητής και θέλει να μπει στην ομάδα, μπορεί να το σκανάρει. Καταρχήν, να μας πείτε τα ονόματά σας, γιατί δεν μας τα είπατε, να ακουστούν κιόλας. Ονομάζομαι Χρήστος Μπελογιάννης, είμαι υπεύθυνος της ομάδας του ΕΡΜΗ. Ωραία. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γιαννούλας και είμαι ο τεχνικός υπεύθυνος της ομάδας. Πολύ ωραία. Έχουμε κάποια ερώτηση για τα παιδιά?
Περίμενε, γιατί... Ευχαριστώ πολύ. Έγινε... θα έρθει και σε εσάς. Παιδιά, συγχαρητήρια καταρχήν. Ήθελα να ρωτήσω αν οι κανονισμοί του διαγωνισμού επιτρέπουν και άλλες μορφές αλληλεπίδραση του ανθρώπινου εξωσκελετό. Για παράδειγμα, απευθείας νευροδιέγερση, brain machine interfaces κτλ. Ναι, επιτρέπουν. Αυτή τη στιγμή δεν φαινόταν, αλλά επειδή για να επιτυχάνει τη ισορροπία υπάρχουν και κάποιες πατερίτσες, οι οποίες είναι μόνο για ισορροπία, δεν είναι για δύναμη. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα χειριστήριο αυτή τη στιγμή, αλλά επιτρέπεται από το διαγωνισμό και μάλιστα έχουμε αρχίσει να το μελετάμε. BCI, Brain Computer Interface, ναι. Απλά... δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, γιατί οι κινήσεις που κάνει ένας εξωσκελετός είναι απλές κινήσεις. Δηλαδή, είναι περπάτημα, ανέβα σκαλοπάτι, κάνει πλάγιο βήμα. Οπότε, ένα κουμπί το οποίο το πατάς και αρχίζει να περπατάει είναι αρκετό αυτή τη στιγμή. Όχι ένα κουμπί, ένα χειριστήριο, είτε με οθόνη κτλ. Αλλά στο μέλλον είναι στα σχέδιά μας και το μελετάμε. Και μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλες ομάδες από άλλα πανεπιστήμια, υποθέτω γι' αυτό. Δεν απαγορεύεται. Όχι, ο διαγωνισμός δεν είναι καθόλου απαγορευτικός. Οι κανονισμοί οι οποίοι έχει είναι πιο πολύ απλά, είναι πιο πολύ στο θέμα της ασφάλειας παρά στο θέμα του περιορισμού. Δηλαδή, ο διαγωνισμός απλά θέλει να εγγυηθούν οι ομάδες ότι το σύστημα δεν είναι επικίνδυνο για το χρήστη. Δεν είναι επικίνδυνο με κανέναν τρόπο για το χρήστη. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση εδώ. Συγχαρητήρια και από μένα και καλή τύχη στο διαγωνισμό. Μπορείτε να μοιραστείτε λίγα περισσότερα πράγματα για την τεχνολογία, hardware και software που χρησιμοποιείτε. Τι κινητήρες, τι image recognition, κάτι είπατε για vision recognition. Να πω για κινητήρες, για software. Ναι. Ναι. Καταρχάς χρησιμοποιούμε δύο τύπους, περιστροφικούς και γραμμικούς. Είναι όλα από την εταιρεία Maxon, που είναι από την Ελβετία και είναι χορηγός μας. Καταρχάς, όσον αφορά, είναι όλα brushless DC motors και μετά έχουμε για τους γραμμικούς ball screw με lead screw ουσιαστικά για να γίνεται η γραμμική κίνηση, και όσον αφορά στο κομμάτι των rotary actuators έχουμε gearbox από μια άλλη εταιρεία που επίσης συνεργαζόμαστε, προκειμένου να υπάρχει μείωση, η κατάλληλη μείωση για να επιτυχάνεται η κίνηση. Οι κινητήρες, οι περιστροφικοί, είναι αρκετά ισχυροί, δηλαδή χρησιμοποιούνται και για ρομποτικούς βραχίονες, επομένως, και στο medical κομμάτι, επομένως, είναι πάρα πολύ ακριβής στο πώς θα γίνεται η κίνηση. Και διαθέτουμε και μετά controllers και encoders, όπου από εκεί ελέγχεται όλη η κίνηση. Και θα σας πει και ο Γιάννης τώρα για το κομμάτι του software, παραπάνω. Ναι, όσον αφορά το software και τον έλεγχο, οι κινητήρες που έχουμε αγοράσει και κάποιους controllers από τη Maxon, την ίδια εταιρεία από την οποία παίρνουμε τις κινητήρες, οι οποίοι, όσον αφορά τον έλεγχο, είναι plug and play. Δηλαδή, συνδέονται οι controllers με τους κινητήρες και οι controllers μετά συνδέονται μέσω USB, μέσω Canvas, ό,τι προτιμάει ο καθένας, με τον ελεγκτή. Φυσικά, χρειάζεται στη τροφοδοσία των controllers κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία για να είναι καθαρή η τροφοδοσία και κάποια άλλα components ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τον έλεγχο, είναι πραγματικά plug and play. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά, θέλει κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Οπότε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, έχουμε έναν εγκέφαλο, ο οποίος είναι ένα Raspberry Pi, και τρέχουμε πάνω ένα distribution των Linux. Πάνω σε αυτό το distribution έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γραμμένο ουσιαστικά σε C++, μαζί με κάποια κομμάτια σε Python για κάποιες αλληλεπιδράσεις. Δεν χρησιμοποίησαμε ROS, αν πήγαινε προς τα εκεί η ερώτηση. Και σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά στοιχεία, χρησιμοποίησαμε ό,τι μπορούσαμε να βρούμε και μας βόλευε. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποίησαμε κάτι που είναι απαραίτητα για ρομποτικές εφαρμογές. Έχουμε κάποιες διόδους, οι οποίες, μεταλλικές διόδους, ξέρω εγώ, που είναι για άλλη δουλειά κανονικά. Λέω ένα παράδειγμα. Αλλά χρησιμοποίησαμε αυτά που έπρεπε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι, παιδιά.